Λογικά, εμείς βάλαμε στη συζήτηση τον στόχο της επιμήκυνσης της περίοδου δημοσιονομικής προσαρμογής. Εμείς το προτείναμε και έγινε εθνική στρατηγική. Εμείς λέγαμε ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί η βιωσιμότητα του χρέους με τους τρόπους αυτούς που τελικά αποφάσισε το Eurogroup. Εμείς μιλούσαμε για αναθεώρηση της σύμβασης σε συμφωνία με τους θεσμικούς εταίρους και πιστωτές και όχι φυσικά για μονομερές moratorium ή καταγγελία. Εμείς μιλούσαμε ανοιχτά για περικοπές δαπανών 11,5 δις που θέλαμε να μην είναι οριζόντιες και να είναι απλωμένες στο χρόνο λόγω της επιμήκυνσης. Και εμείς ξέραμε ότι εφόσον θέλουμε κυβέρνηση συνεργασίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων θα έχουμε έναν εσωτερικό συμβιβασμό με τους εταίρους τους κυβερνητικούς και εφόσον θα πάμε σε συμφωνημένη λύση με τους Ευρωπαίους ένα συμβιβασμό με τους Ευρωπαίους και το δούνου του. Τι προτείναμε για την διαπραγμάτευση μετά τις εκλογές και το σχηματισμό της κυβέρνησης? Να αξιοποιήσουμε το momentum και το μήνυμα των εκλογών. Να αποκαταστήσουμε το μακροοικονομικό πλαίσιο. Να έχουμε πλαίσιο αναφοράς, μακροοικονομικό και πολιτικό. Να επιδιώξουμε πολιτική συμφωνία για επιμήκυνση, βιωσιμότητα και αναπτυξιακό πακέτο. Έγιναν αυτά. Θα ήταν ακόμη καλύτερα αν είχε γίνει και η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, αλλά θα χρειαστεί και στο μέλλον. Γι' αυτό την Κυριακή επέμενα στην ανάγκη να στρατευθούν οι σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης. Οι νομικοί και χρηματοοικονομικοί. Πώς θα κάνουμε την επαναγορά? Με αυτούς θα την κάνουμε. Υποστηρίξαμε την επιλογή να προταχθεί η εξειδίκευση και η ψήφιση των μέτρων. Στηρίξαμε με κάθε τρόπο. Στις επαφές με την Τρόικα. Δεν φοβόμαστε να συναντήσουμε την Τρόικα και να διαπραγματευτούμε. Σε συνεχείς επαφές με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. 5 μήνες. Επισημέναμε πάντα ότι η παράταση αυτή είναι τεχνητή εκ μέρους της Τρόικας. Για να μας φέρουν στο αμήν. Και βέβαια είχαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τα μέτρα. Προσέξτε. Ήτανε λάθος να λες εκ προημίου ότι είσαι ανεφόρον υπέρ οποιονδήποτε μέτρων. Αυτό αποδυναμώνει τη διαπραγμάτευση. Ήταν και είναι λάθος να θέτεις αποσπασματικές κόκκινες γραμμές. Ατομικές ή κομματικές. Αυτό που χρειάζεται και αυτό που κάναμε είναι σοβαρή διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος και συνεχής πίεση για μέτρα ισορροπημένα και κατά το δυνατόν όχι οριζόντια. Και υποβάλαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις με κορυφαίο σημείο αυτά που έχουμε πει για τους ανάπηρους που θέλουμε να τα διασφαλίσουμε και τώρα που η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δημιουργεί προβλήματα στα όσα έχουμε συμφωνήσει πολιτικά. Όμως έπρεπε να κάνουμε και πάντα αυτό λέγαμε μια τελική συνολική πολιτική εκτίμηση. Αυτό υπαγόρευε η ευθύνη απέναντι στη χώρα και ποτέ δεν ταλαντευτήκαμε όταν πρόκειται για θέματα εθνικής ευθύνης.